κατάσταση Θεσσαλονίκη έχει πιάσει κόκκινο εδώ και περίπου ένα μήνα δηλαδή. Είμαστε πλέον σε καθεστώς καραντίνας και βέβαια βλέπουμε και τα θύματα και τους ασθενείς να αυξάνονται. Είναι γνωστά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την έλλειψη μεθ, τα έχουν να κάνουν με τη λειτουργία μεθ, την δίθεν επίταξη που κάνανε με προσωπικό του δημοσίου κτλ. Είναι γνωστά δηλαδή μία σειρά από γεγονότα που επιβεβαιώνουν ένα συμπέρασμα πως η προστασία της υγείας δεν υπήρξε ουσιαστικά προτεραιότητα της κυβέρνησης και αυτό το πράγμα χτυπάει αυτή τη στιγμή πολύ άσχημα στην Θεσσαλονίκη και στο λαό της. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα, 17 Νοέμβρη, να κάνει μία συνεδρίαση υπό τον τύπο ενημέρωσης, υποτίθεται για το λαό της Θεσσαλονίκης. Μία πρωτοβουλία η οποία ήταν σε συνέπεια με την επιστολή που είχε συντάξει ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και τον Πρίτανο του Πανεπιστημίου κτλ. Όπου το διατάφτα ήταν καμία κουβέντα για τις ελλείψεις, καμία κουβέντα για την πραγματική κατάσταση στα νοσοκομεία, μία έκκληση στην κυβέρνηση για να ληφθούν ακόμα αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα στην Θεσσαλονίκη, η οποία στην πραγματικότητα λειτουργήσε σαν προπομπός των ανακοινώσεων και των σημερινών ακόμα ανακοινώσεων του κυρίου Χριστοχοίδη και της κυβέρνησης. Εμείς εκτιμήσαμε ότι η συζήτηση για το θέμα της πανδημίας στην πόλη εν ώψη της κατάστασης όπως αυτή διαμορφώθηκε ασφαλώς και ήταν επίκαιρη και ασφαλώς έπρεπε να συζητηθούν τα πραγματικά ζητήματα που αφορούν στην λειτουργία της ευρύτερα της υγείας στην Θεσσαλονίκη στο μέτωπο της πανδημίας. Διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν προσκεκλημένοι και δεν υπήρχε καταρχήν πρόθεση να προσκληθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, έτσι. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Πιέσαμε τη διοίκηση προκειμένου να γίνουν δεκτοί σε αυτή την συζήτηση εκπρόσωποι των γιατρών και των νοσηλευτών, όπως ασφαλώς γνωρίζετε εν τέλει υπέκυψε, να το πω έτσι, η διοίκηση του Δήμου και έκανε δεκτές και αυτές τις παρεμβάσεις. Υπέκυψε μεν, αλλά λιδωρήθηκαν οι νοσοκομιακοί γιατροί, θα μου επιτρέψετε, ισχύει, κύριε Κωνσταντινίδη. Αυτό αντιλήφθηκα εγώ τουλάχιστον παρακολουθώντας το Δημοτικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα ξέρετε ποια είναι, ότι αυτή η συζήτηση ένα σκοπό είχε. Ένα σκοπό είχε πίσω από μια επιστημονικοφάνεια ή αν θέλετε πίσω από τα επιστημονικά επιχειρήματα, ας πούμε, να κρυφτούν πολιτικές ευθύνες. Έτσι. Αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα. Διότι οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών και των νοσηλευτών βάλαν το ζήτημα ως έχει στην καθημερινότητα. Βάλαν το ζήτημα των ελλείψεων. Βάλαν το ζήτημα της θετικοποίησης. Βάλαν το ζήτημα των κρουσμάτων που υπάρχουν στο προσωπικό. Βάλαν το ζήτημα δηλαδή το οποίο απαιτεί από την κυβέρνηση μέτρα συγκεκριμένα. Και για ουσιαστική επίταξη του ιδιωτικού τομέα και για προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία. Για να μπορούν να λειτουργούν όλες αυτές οι μονάδες. Για να μπορούν να παίζουν το ρόλο τους. Έτσι. Να βοηθάνε τον κόσμο να ανακάμψει τέλος πάντων. Αυτό ήταν το ζήτημα το οποίο κατά τη γνώμη τη δική μας ούτε η κυβέρνηση θέλει να ακούγεται, ούτε βεβαίως και η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης είχε πρόθεση να φανεί. Και αυτό εξηγεί και για τη στάση που κράτησαν ορισμένα μέλη της διοίκησης απέναντι στους νοσοκομειακούς. Έτσι. Στους εκπροσώπους δηλαδή των σωματείων των γιατρών και τους νοσηλευτές. Που αυτή δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Αυτό ακριβώς. Αν οι εκλεγμένοι στα σωματεία που ήρθαν προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν συνδικαλιστές, θα μου επιτρέψετε κύριε Κωνσταντινίδη, από εκείνες τις δυνάμεις που το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα από την ίδρυση του ακόμα τις έχει χαρακτηρίσει κυβερνητικές ή εργοδοτικές, μια χαρά θα συμφωνούσαν. Κοιτάξτε, μπορεί κανείς να σκεφτεί από ποια παράδοξη εκλέχθηκε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που είπε ας πούμε την απαράδεκτη δήλωση ότι δεν μπορούν οι ιδιώτες γιατροί να πηγαίνουν διότι χρειαζόμαστε 2-3 χιλιάρικα τη φορά διότι εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε συντάξεις χειρίας και τέτοια από την συμμετοχή μας στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή πράγματα πραγματικά
απαράδεκτα αλλά και εμβληματικά μιας συγκεκριμένης πολιτικής αντίληψης, η οποία διακατέχει την κυβέρνηση και η οποία είναι πάνω απ' όλα το κέρδος. Mm-hmm. Πάνω απ' όλα το κέρδος, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Ασφαλώς ήταν πολιτική τελικά και πολιτικού χαρακτήρα η συζήτηση, ας πούμε, της προηγούμενης Τρίτης. Είχε να κάνει, παραλαμβάνω πίσω από τα επιστημονικά, εγώ δεν θα αντιδικήσω προς αυτό, επιχειρήματα τα οποία εξέφρασαν ορισμένοι άνθρωποι, στη συγκάλυψη όμως των πολιτικών ευθυνών και στη μετάδοση της ευθύνης. Mm-hmm. Ότι τελικά, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, είναι δικό σας αποκλειστικό πρόβλημα και η καλή μας κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, τέλος πάντων. Πάντως, θέλοντας να απαντήσουμε σε αυτό, απλά για να το κλείσω, θέλοντας να απαντήσουμε σε αυτό, προτείναμε την υιοθέτηση ενός ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το οποίο δεν κατέληξε ποτέ από ό,τι έχω καταλάβει. Προφανώς δεν κατέληξε, γιατί εν τέλει, όπως σας εξήγησα, το θέμα δεν ήταν να δούμε πώς θα πιέσουμε την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στην κρισιμότητα της κατάστασης και να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις που απαιτούνται, παραλαμβάνω, σε προσλήψεις, σε επιτάξεις χώρων, στο να ξανανοίξουν, εν πάση περιπτώσει, το Λιμωδόν, το Παναγία, μια σειρά από νοσοκομεία δηλαδή, και στην πόλη μας και στη χώρα, αν θέλετε, τα οποία κλείσαν τα προηγούμενα χρόνια γιατί προκαλούσαν κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό. Και βεβαίως, ακριβώς επειδή αυτές οι προτάσεις, μολονότι απαντάνε στο πρόβλημα και στο μέγεθος του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί και νομίζω ότι υιοθετούνται και έχουν υιοθετηθεί από όλους τους μαχόμενους φορείς, τόσο γιατρούς όσο και προσωπικό και όχι μόνο δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με το μέτωπο του κορονοϊού, μολονότι απαντάνε, η επιλογή της κυβέρνησης και της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης ήταν σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Αυτός ήταν και ο λόγος που το ψήφισμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία την προηγούμενη Τρίτη. Και βέβαια δεν είναι οι διάφορες προσφυματικές δικαιολογίες που ακούστηκαν ότι τέλος πάντων δεν ήταν συγκροτημένο το Προεδρείο κτλ. Πάντως, στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι το Λιμωδόν, κύριε Κωνσταντινίδη. Δεν λέω ότι το διοικεί ο Δήμος. Δεν λέω ότι έχει την ευθύνη να το ανοίξει και να το κλείσει. Άλλοι έχουν την ευθύνη. Αλλά μέσα στην πόλη σου έχεις ένα νοσοκομείο που μένει κλειστό και θα μπορούσε να παίξει έναν άλλο ρόλο, σημαντικότατο κιόλας, όχι μόνο σαν κτίριο δηλαδή, όχι μόνο το ότι ακόμη και σήμερα έχει τη δυνατότητα παροχής οξυγόνου, δηλαδή πρόσθεσης κλινών μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχει και εξειδικευμένη τεχνογνωσία το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Δεν έπρεπε ο Δήμος να μπει μπροστά αγωνιστικά και να απαιτήσει σαν Δημοτική Αρχή αυτό να ανοίξει τώρα, εδώ και τώρα? Είναι αυτό ακριβώς που συζητάμε, ότι οι δημοτικές αρχές, ανεξαρτήτως των αρμοδιοτήτων που έχουν και των αρμοδιοτήτων που έχουν και δεν έχουν πόρους και τα λοιπά, έχουν όμως και μια πολιτική ευθύνη, έτσι. Έχουν μια πολιτική ευθύνη για το τι συμβαίνει στην πόλη. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, αλλά σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από την πολιτική που έχουν ανάγκη τα λαϊκά στρώματα, ο λαός περιοχής και κυρίως από την πολιτική λύση, η οποία απαντάει, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, και στο σημερινό πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό το ζήτημα της πανδημίας, της έλλειψης κλινών και όλων των υπόλοιπων προβλημάτων, μην επαναλαμβανόμαστε, επέλεξαν σκόπιμο να το αντιμετωπίσουν με μια έκκληση προς την κυβέρνηση να πάρει αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα απέναντι στους πολίτες. Και όχι με την απέτηση, για παράδειγμα, όπως σωστά λέτε, να ανοίξει το Λιμωδόν, το οποίο, αν μη τι άλλο, θα δημιουργούσε, και αν θέλετε, όλοι αυτοί οι 10 μήνες που πέρασαν σπαταλήθηκαν κυριολεκτικά. Έτσι, ό,τι είδους τεχνικά προβλήματα μπορεί και να υπήρχαν, θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη μας, να έχουν επιληθεί. Και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες δείξανε τρομερά αντανακλαστικά όταν ήταν να νομοθετήσουν έκτακτα, ειδικά χωρικά σχέδια και διάφορου τέτοιου είδους πρωτοβουλίες για να ενισχύσουν το κεφάλαιο και την κερδοφορία του. Γι' αυτό δηλαδή πώς δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Τουλάχιστον όλο το προηγούμενο διάστημα δηλαδή, αλλά ακόμα και σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, η πολιτική ευθύνη την οποία έχουν οι Δήμοι συνεπώς και οι τοπικές διοικήσεις για να αναδείξουν την ουσία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός της περιοχής τους, την αντιλήφθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που, όπως είπαμε, ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες και απαντά στο πρόβλημα.
επέλεξαν δηλαδή τελικά να κάνουν μια παράσταση, θα μου επιτρέψετε να πω, που τη χάλασαν βέβαια οι παρεμβάσεις των σωματείων, μια παράσταση η οποία ήθελε να καταλήξει σε μια έκκληση στην κυβέρνηση, πάρτε αυστηρότερα μέτρα κτλ. Να θαυτεί δηλαδή οι συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στη δημόσια υγεία, συνέπειες που χτυπάνε στην υγεία του καθενός και της καθεμιάς από εμάς, και βέβαια να μην ακουστεί το έγκλημα που έχει συμβεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, που έχει να κάνει και με το κλείσιμο των νοσοκομείων, έχει να κάνει και με την υποστελέχωση των νοσοκομείων, έχει να κάνει με όλες τις παντοειδείς ελλείψεις. Πάντως ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης συνεχίζει να συναντάται με κυβερνητικά στελέχη, έχει το χρόνο και τη δυνατότητα. Το λέω αυτό, προφανώς και πρέπει να τον έχει και προφανώς πρέπει να το κάνει, με τι άλλο είναι ο δημοτικός άρχοντας της πόλης μας. Συναντήθηκε με τον κύριο Χρυσοχοίδη και πριν από λίγο στάλθηκε και το σχετικό δελτίο τύπου και στο σταθμό μας από τη συνάντηση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι συναντήσεις και έγιναν και οι δηλώσεις. Την ανάγκη για ουσιαστικό συντονισμό και αυστηρούς ελέγχους και συγχρόνων για την επίδειξη ατομικής ευθύνης. Σε αυτά στάθηκε ο κύριος Ζέρβας στη συνάντησή του με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Πάλι αστυνόμευση, ατομικά μέτρα. Εκεί στεκόμαστε. Κοιτάξτε, τελικά όλη η ιστορία είναι, ξέρετε, αυτή. Όλη η ιστορία είναι αυτή. Έχει γίνει, νομίζω, έχει διαδοθεί παντού και μια πρωινή δήλωση του Υπουργού Επικρατείας, ότι όσο περισσότερες μεθ, τον κύριο Γεραπετρίτη, τόσο περισσότερες. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η πανδημία, όπως επισημάναμε και προλίγου, έφερε στο προσκήνιο την ουσία της πολιτικής που έχει ακολουθεί τα τελευταία χρόνια κατά τη γνώμη μας. Ο δημόσιος τομέας υγείας, ο οποίος είναι πρωταρχικός, αν θέλουμε να μιλάμε, ας πούμε, για ένα κράτος, ένα το οποιοδήποτε κράτος, έχει υπονομευτεί από δεκαετίες, διαχρονικά δηλαδή, από κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες τζογάρανε ή κυριολεκτικά διαφορούσαν για την υγεία του λαού, απέναντι στη διευκόλυνση αυτού που λέμε της επιχειρηματικότητας, δηλαδή απέναντι στο κέρδος των ολίγων. Οι ελλείψεις σε προσωπικό, οι ελλείψεις σε γιατρούς, οι ελλείψεις σε κλίνες, οι ελλείψεις σε νοσοκομεία, όλα αυτά τα πράγματα έχουν κρατική σφραγίδα από πάνω, κυβερνητική σφραγίδα. Και την ίδια σφραγίδα αποφασιστικά, με την κακή βέβαια έννοια, την έχει βάλει και η σημερινή κυβέρνηση. Έτσι. Η Δημοτική Αρχή, το πολιτικό καθήκον που έχει, να αναδείξει δηλαδή το πρόβλημα, δεν το υλοποιεί. Επιλέγει να ευθυγραμμίζεται με την κυβέρνηση, επιλέγει να παίζει το ρόλο, θα μου επιτρέψετε, του λαγού σε κυβερνητικές πολιτικές. Και κατά τη γνώμη τη δική μας θα κριθεί και αυτή και η κυβέρνηση για τη στάση την οποία πήραν αυτό το διάστημα, στάση ενάντια στα δικαιώματα για δημόσια υγεία του λαού της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.